Το Ντανού είναι ένα Ινδικό 155 χιλιοστών πυροβόλο πεδίου, το οποίο βασίζεται στο Σουηδικό FH77B. Το πυροβόλο Ντανού σχεδιάστηκε εντό Ινδία μεταξύ του 2010 και του 2013. Το όπλο δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει το FH77B, όπω και το 105 χιλιοστών Indian Field Gun, το 105 Light Field Gun και τα σοβιετικά 122 χιλιοστών D30 πυροβόλα. Το Ντανού βασίζεται στο Σουηδικό FH77B. Αλλά ρίχνει μεγαλύτερα πυρομαχικά και διαθέτει επιπλέον βελτιώσει. Τα πρώτα Ντανού πυροβόλα παραδόθηκαν στον ειδικό στρατό για δοκιμέ και αξιολόγηση το 2016. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, τα πυροβόλα ξεπέρασαν σε θέμα επιδόσεων τα Bofors FH77B, όσον αφορά την εμβέλεια και την ακρίβεια. Η διαφορά σε αυτού του δύο τομεί ήταν τη τάξη του 20 με 25%. Το 2019. Το τανού εγκρίθηκε για παραγωγή κανονική κλίμακα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτου, το όπλο επίσημα υιοθετήθηκε από τον ειδικό στρατό. Αρχικά, συνολικά 114 μονάδε παραγγέλθηκαν, ενώ οι παραδόσει ξεκίνησαν σε μικρή ποσότητα το 2019. Το τανού είναι εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο 155 χιλιοστών L45, το οποίο είναι μακρύτερο από το L39 πυροβόλο του FH77B. Ω αποτέλεσμα, το τανού έχει μεγαλύτερη εμβέλεια πυρό. Το 155 χιλιοστό όπλο είναι συμβατό με όλα τα τυπικά πυρομαχικά του ΝΑΤΟ ίδια διαμέτρου. Το πυροβόλο ρίχνει διάφορα βλήματα όπω εκρηκτικά βλήματα και βλήματα καπνού. Τα τυπικά ισχυρά εκρηκτικά βλήματα έχουν μέγιστη εμβέλεια 38 χιλιόμετρων. Το όπλο είναι επίση συμβατό με τα GPS κατευθυνόμενα βλήματα Excalibur των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Τα βλήματα αυτά έχουν μέγιστη εμβέλεια 40 χιλιόμετρων και είναι ακριβή μετά τα 5 χιλιόμετρα. Το τανού μπορεί να εκτοξεύσει 3 βλήματα σε 15 δευτερόλεπτα. Στη θεωρία, πλήρωμα 2 μελών μπορεί να τοποθετήσει το πυροβόλο και να επιτύχει μέγιστη ταχυβολία 12 βλήματων ανά λεπτό. Η συνεχή ταχυβολία είναι 1 βλήμα ανά λεπτό. Το πυροβόλο χείριζεται πλήρωμα 6 με 8 μελών. Χρειάζονται μόνο 1 με 2 λεπτά για να τεθεί το όπλο σε λειτουργία πυρός. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.